Στόχο του έργου είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση τη Γιάννουλη στο κεντρικό τμήμα τη με βελτίωση κοινόχρηστων χώρων. Σε δηλώσει του, ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία Κώστα Αγοραστό τόνισε ότι η περιφέρεια με στρατηγική και σχεδιασμό χρηματοδοτεί έργα υποδομών που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα τη Γιάννουλη. Βγάλαμε μια προκήρυξη. Σε αυτή την προκήρυξη εντάξαμε και το έργο τη Γιάννουλη και με τον Δήμο. Ο Δήμο κατέθεσε την πρόταση, την οποία εγκρίναμε. Είναι μια πρόταση προπολογισμού 913.000 ευρώ. Πάμε στην υπογραφή τη σύμβαση. Δίνουμε την έγκριση τη υπογραφή τη σύμβαση για να προχωρήσει ένα έργο αναμόρφωση των κεντρικών αρτηριών και όχι μόνο στη Γιάννουλη. Γιατί η Γιάννουλη διαφορετικά τόσα χρόνια δεν, δεν δεν είχε αναμορφωθεί, δεν είχε εξυγχρονιστεί και γι' αυτό βλέποντα την αναγκαιότητα, αλλά βλέποντα και την πίεση και ε, ε, διαβάζοντα. Ε, τις επιθυμίες των κατοίκων. Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα αυτό, το εγκρίνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσουμε και τη Γιάννουλη να αποκτήσει κεντρικές αρτηρίες σύγχρονες, λειτουργικέ ασφαλής. Να σημειωθεί ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και φορέας υλοποίησής του είναι ο Δήμος Λαρισαίων.